ζωάρα κάνω. Καθαρός αέρας, ωραία θέα, εύκολη δουλειά και καλή παρέα. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι άλλοι άνθρωποι που πίβουν το μυαλό τους όλη μέρα. Εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα. Ποια είναι αυτή η κοπέλα που ζει στο βραχό? Γεια σας. Εσύ δεν είσαι που μένεις στην παράγκα του Βασίλη? Σε έχω δει. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Μάλιστα. Πόσο κάνει μια κατσίκα? Μια κατσίκα από τις δικές μου? Ναι. Μια κατσίκα ολόκληρη? Ναι. 60 ευρώ φιλική τιμή, ειδικά για σένα. Είναι εύκολο να τις φροντίζεις? Ναι, άμα σε συμπαθήσουν. Νομίζω πως θα ήθελα να αγοράσω μία. Πώς θέλεις να στην κόψω? Πόδια, πλάτη και πλευρά όλα μαζί ή ξεχωριστά τα παϊδάκια? Όχι, όχι, μην την κόψεις. Αλλιώς δεν θα χωρέσει το ψυγείο. Ούτε σε μεγάλο καταψύκτη δεν θα σου χωρέσει. Ή μπορεί να χωρέσει άμα τη στριμώξεις πάρα πολύ. Όχι, τη θέλω ζωντανή. Ξέρεις τι κόπος είναι να σφάξεις μόνη σου μια κατσίκα? Αν δεν είσαι επαγγελματίας σαν εμένα θα τα κάνεις χάλια. Και τα εντόστια πετάγονται παντού και η μυρωδιά. Όχι, εγώ τη θέλω ζωντανή. Και θα την κρατήσω ζωντανή. Τι, για εκτροφή? Αυτό είναι άλλο. Τι άλλο? Σε αυτή την περίπτωση κοστίζει 200 ευρώ. Τι? Εγώ τη θέλω απλά ως κατοικίδιο. Έτσι λένε όλοι και κάνεις εκτροφή και πουλάς τους χασάπιδες. Και μου παίρνεις τη δουλειά. Όχι, αλήθεια. Τη θέλω ως κατοικίδιο. Και δεν θα μπεις και στον κόπο να την κόψεις. Εντάξει, 180 ευρώ. Φιλική τιμή ειδικά για σένα που είσαι καλό κορίτσι. Αστειεύεσαι, ε? Όχι, είμαι γνωστός για τις καλές μου τιμές. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Η τιμή αυτή ισχύει για μία μέρα. Μετά μπορεί να ανέβει στα 300 ευρώ. Θα σας πω αν είναι. Ήταν πολύ όμορφη. Πιστεύετε ότι της άρεσα? Μήπως ήμουν πολύ γενναιόδωρος στις διαπραγματεύσεις μου και φάνηκα αδύναμος? Αφροδίτη, γεια σου! Έτσι δεν σε λένε? Έκανα όλο αυτό το δρόμο για να σε δω, να σου μιλήσω. Το ξέρω ότι είσαι εκεί. Σε παρακολουθώ. Έλα τώρα, Αφροδίτη. Άνοιξε μου! Είσαι ολομόναχη και εγώ μόνος είμαι. Αλλά δεν θα είμαστε πια μόνοι, αν είμαστε μαζί εννοώ. Πάντα εδώ είσαι, δεν πας πουθενά. Βγαίνεις μόνο να αγοράσεις ψωμί και μουστάρδα.
χειμώνες είναι πολύ μοναχικοί. Τον Οκτώβριο όσοι είναι ελεύθεροι εδώ, ψάχνουν μια συντροφιά για το χειμώνα. Εγώ δεν βρήκα καμία. Για άλλη μια φορά. Ίσως φταίει που έχω τις κατσίκες. Οι άλλοι νομίζουν ίσως ότι έχω παρέα. Αλλά είναι απλώς κατσίκες. Άνθρωπος είμαι. Θέλω μια ανθρώπινη συντροφιά. Μια γυναικεία συντροφιά. Εσένα ας πούμε. Μου ραγίζει την καρδιά. Βλέπεις, ράγισε η καρδιά μου. Φυσικά η καρδιά μου δεν είναι από πέτρα. Κιονούλαρα πίτσα, υπομονή, θα έρθω μόλις τελειώσω με την Αφροδίτη. Θα χρησιμοποιήσω το μυστικό μου όπλο τώρα. Είσαι τόσο όμορφη, τόσο απαλή. Είσαι λίγο αδύνατη, αλλά δεν πειράζει. Καμιά άλλη στακίθυρα δεν είναι σαν και σένα. Κάθε φορά που σε βλέπω η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμπούρλο. Σε μυρίζω στον αέρα την κορυφή του βουνού και θέλω να χορέψω. Γι' αυτό άνοιξε. Θα είμαι καλός εραστής, ο καλύτερος. Έχω κάνει εξάσκηση. Έλα τώρα, Αφροδίτη, άνοιξε μου! Ελάτε, κορίτσια, πάμε! Στο κάτω-κάτω μια κολαλβανίδα είναι.